θα μεσολαβούσατε τόσο ώστε να δεσμευθούν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτό, να υπάρχει μια σχετική δέσμευση. Ναι. Δηλαδή να δεσμευτούν σε τι? Στον αριθμό, στο ωράριο, στην είσοδο, σε πράγματα τα οποία αφορούν την ποιότητα ζωής όλων. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Γιατί προς το παρόν είναι λόγια. Βεβαίως, ναι. Ήδη δηλαδή ο διοικητής του κρατικού είπε ότι δεν δεσμεύομαι για τίποτα. Εγώ σας ξεκαθάρισα ότι εγώ δεν βλέπω τον λόγο γιατί να είναι διαφορετική είσοδος. Για μένα θα ήταν πολύ απλό να μπαίνουμε από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου. Όσο για τον αριθμό, όπως είπατε, από ό,τι βλέπω δεν μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω από αυτούς. Αφού δεν μπορεί, ας δεσμευτούμε. Να δεσμευτούν, γιατί όχι. Και όσο για το ωράριο, σας είπα, το ωράριο δεν βλέπω τον λόγο, αλλά και πάλι για μας δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ίσως να είναι και πιο εύκολο, γιατί κάποιοι από εμάς δουλεύουμε και ερχόμαστε στο νοσοκομείο πολύ στο βιαστικό, ανάμεσα σε κάποιες δουλειές, πρέπει να πάρουμε μια ώρα άδεια από τη δουλειά. Ίσως θα μας βόλευε και καλύτερα να ερχόμαστε το απόγευμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ήθελα εγώ να ξεκαθαρίσω, το έχω γράψει και αλλού, είναι ότι, εντάξει, ο πολλής κόσμος ακούει τοξικομανείς, ακούει πρεζάκηδες, ακούει πρεζόνια, ακούει διάφορα. Και φαντάζεται, δεν ξέρω τι φαντάζεται, ανθρώπους με κέρατα και με ουρές που περιμένουν στις γωνίες και πετάγονται και δαγκώνουν τους περαστικούς. Δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Ούτε κέρατα έχουμε, ούτε ουρές και δεν περιμένουμε να δαγκώσουμε κανένα περαστικό. Είμαστε απλοί άνθρωποι όπως εσείς, όπως όλοι. Καπλά είχαμε μια ατυχία στη ζωή μας για πολλούς λόγους. Μπορεί να φταίμε και εμείς. Δεν λέω ότι δεν φταίμε, η κοινωνία φταίει. Εγώ φταίω που έγινε το τοξικομανής. Συζητήσαμε και πριν από αυτή τη συνέντευξη. Αλλά πέρα από αυτό, αισθάνομαι ότι ο κόσμος δεν έχει κάτι απέναντί σας. Ο κόσμος έχει με όλο αυτό το παρελκόμενο. Συμφωνώ με αυτούς μαζί που θέλουν σας. Να στήσουν το δικό τους μαγαζί για να εκμεταλλευτούν κυρίως τις δικές σας ψυχές. Ποιοι είναι αυτοί που να το ξεκαθαρίσουν, ποιου εννοείται θέλουν να στήσουν το δικό τους μαγαζί? Έμποροι. Οι έμποροι τα έχουν στημένα τα μαγαζιά τους, μη σε αναχωριέσαστε καθόλου για αυτούς. Μη σας νοιάζει καθόλου για τους εμπόρους. Δηλαδή, τα μαγαζιά τους τα έχουν στημένοι. Εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά οι έμποροι έχουν στημένα τα μαγαζιά τους. Δεν περιμένουν τώρα να στήσουν τα μαγαζιά τους. Έχουν τα μαγαζιά τους, έχουν την πελατεία τους. Εμείς δεν είμαστε η πελατεία τους. Εμείς παίρνουμε το φάρμακό μας από το νοσοκομείο, δεν έχουμε καμία ανάγκη να πάμε στον έμπορα. Τη στιγμή όμως που πάω εγώ να πάρω το φάρμακό μου και βλέπω μια λυσίδα από περίοικους αγριεμένους να μου κλείνουν το δρόμο, να με βρίζουν και να μου λένε δεν θα περάσεις, μου λένε κοίτα, πήγαινε στον έμπορα που περιμένει παρακάτω να πάρεις τη δόση σου. Αυτό μου λένε. Καταλάβατε. Ναι, αυτές είναι θλιβερές εικόνες για όλους. Είναι θλιβερές εικόνες, πραγματικά.